μου κάνει το τραγούδι, θα ήθελα λίγο πιο αλέγκρο. Είμαι μόνη μου, οι άλλοι φύγανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Γιώργο Γιαννόπουλο. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαννόπουλε. Γεια σας. Ο οποίος είναι βιολόγος και ένα πολύ αγαπημένο μας παιδί. Ο Μιχάλης που είναι η συμπάθεια όλων των δημοσιογράφων. Ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής kickboxing. Και θα μιλήσουμε για καλό σώμα, για καλή διατήρηση του σώματός μας. Για υγιείς αρθρώσεις. Υγιείς αρθρώσεις. Και εμείς. Και εμείς. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Γιαννόπουλε, να μας βάλετε στο κλίμα. Θα μιλήσουμε για το υαλουρόν, το οποίο είναι πόσιμο κολαγόνο. Όχι. Όχι. Καμία σχέση. Τι είναι? Είναι πόσιμο υαλουρονικό. Τι σημαίνει αυτό? Το υαλουρονικό είναι η ουσία. Βεβαίως. Το υαλουρονικό είναι η ουσία που κρατάει όλο το νερό στο σώμα μας. Ναι. Και λιπαίνει τις αρθρώσεις, αναπλάθει τους χόνδρους που έχουν καταστραφεί από τις αρθρίτιδες ή από τραυματισμούς, λιπαίνει τους μυς, με αποτέλεσμα να διώχνει τους πόνους από αρθρώσεις και μυς, να αναπλάθει τα προβλήματα όλα που έχουμε από την ηλικία ή από τις οστεοαρθρίτιδες ή από τους αθλητικούς τραυματισμούς και αυξάνει την κινητικότητα των αρθρώσεων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ποιότητα ζωής μας, εφόσον έχουμε κίνηση. Πολύ σημαντικό. Σε τι διαφέρει από τα άλλα σκευάσματα? Υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν στην αγορά. Ναι. Ποιο είναι το βασικό του πλεονέκτημα? Το βασικό του πλεονέκτημα είναι το πρωτότυπο, είναι προϊόν έρευνας 20 ετών. Ναι. Έχει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρώπη, δεν κυκλοφορεί απλώς με μια αίτηση κυκλοφορίας. Έχει άδεια κυκλοφορίας. Έχει πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας που δεν έχει κανένα άλλο. Έχει μελέτες και εργασίας από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και της Ελλάδας βέβαια. Με αποτέλεσμα, μιας και είναι το μοναδικό που είναι ίδιο με το ανθρώπινο, να απορροφάται πλήρως γιατί αναγνωρίζεται από τον ανθρώπινο οργανισμό, να πηγαίνει όπου υπάρχει αφυδάτωση και φλεγμονή και να διώχνει πόνους και να αυξάνει την κινητικότητα των αρθρώσεων και των μυών. Μπορεί να το παίρνει κάποιος που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, όπως διαβήτη? Σαφώς. Και υπό προϋποθέσεις επιβάλλεται, γιατί πολλές φορές πάει τα φάρμακα, τα κλασικά φάρμακα, εκεί που δεν θα μπορούσαν να πάνε μόνα τους. Α, οπότε κάνει και καλό. Βέβαια, και ειδικά στο διαβήτη, μια και το αναφέρετε, επειδή είναι η κύρια ουσία των αγκείων μας και όπως ξέρετε. Ο διαβήτης καταστρέφει τα αγκεία. Υπό προϋποθέσεις οι διαβητικοί θα έπρεπε να το παίρνουν και να προστατεύουν τα αγκεία τους. Ωραία. Μιχάλη, θέλω να μου πεις εσύ πώς το ανακάλυψες, πώς ήρθες σε επαφή. Γιατί ουσιαστικά για τους αθλητές είναι ένα όπλο στα χέρια σας. Είναι πολύ βοηθητικό. Έτσι. Είναι όπλο, όπως το είπες, Μαρία. Πριν περίπου ένα χρόνο, και ήταν πολύ σημαντικός ο χρόνος αυτός, διότι ήταν και ο τελευταίος της αθλητικής μου καριέρας. Ναι. Οπότε ήθελα 100% ουσία και αποτέλεσμα. Δοκίμασα κάποια άλλα σκευάσματα χωρίς αποτέλεσμα. Και κάποια στιγμή με την ομάδα μου κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα για να βρούμε κάτι αποτελεσματικό και καλό, ποιοτικό και να είναι καλό για τον οργανισμό, γιατί με όλα αυτά δεν παίζεις. Και τελικά καταλήξαμε στο υαλουρόν. Το δοκίμασα στις προπονήσεις για τα πονήσεις, στις αρθρώσεις, στους τένοντες, στους μυς. Είναι πολύ μεγάλες. Στο Μιχάλη μπορεί να φανεί διαφορά. Βέβαια. Γιατί καταπονεί πολύ το σώμα του, τις αρθρώσεις και τους μυς του. Έτσι ακριβώς. Και Μιχάλης, υφίσταται καταπόνηση που δεν υφίστανται άνθρωποι που είναι 70 και 80 χρόνια που δουλεύουν κιόλας. Μπορούμε να το προσομοιάσουμε ακριβώς. Πότε άρχισες να βλέπεις τη διαφορά, ας πούμε, στο σώμα σύντομα, σου? Σύντομα, μετά από 7 με 10 μέρες περίπου, στις προπονήσεις μου είχα καλύτερη αποκατάσταση. Πόνους, όλα αυτά μειωθήκαν και ήταν πιο καλό, πιο λιπαντικό για το σώμα μου γενικότερα. Και οι φλεγμονές, οι αρθρώσεις και οι τένοντες, μπορούσα να ήμουν πιο έτοιμος σε κάθε προπόνηση συνέχεια. Και μάλιστα, αφού το είδα ότι δουλεύει επάνω μου. Αυτό πήγα να σου πω. Και μέσα από το. Έχω κάποια γυμναστήρια πολεμικών τεχνών, όπου έρχεται κόσμος και μικρά παιδιά, αλλά και πολύ μεγάλα παιδιά, όπου με ρωτάνε τι και πώς, και είδα στατιστικά ότι το πρότεινα φυσικά, και μετά από αντίστοιχα 7 με 10 μέρες είδαν αποτελέσματα. Και τα πολύ μεγάλα παιδιά μου δεν ήταν τα μικρά παιδιά, ας πούμε, γιατί από θέμα απόδοσης και πόνων και τενόντων, όλα αυτά. Κύριε Γιαννόπουλε, μια και είπε για παιδιά, από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να το παίρνει? Μπορεί να το πάρει από πολύ μικρή ηλικία, αν το πει ο παιδίατρος. Και τα πολύ μικρά παιδιά είναι τίγκα στο υαλουρονικό. Μετά τα 20-25 αρχίζουμε και το χάνουμε ραγδαία. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα τα σοβαρά συμπληρώματα διατροφής, δεν το προτείνουμε συνήθως σε παιδάκια κάτω των 12 ετών. Εκτός αν το πει ο παιδίατρος. Μπορεί όμως να το πάρει κανείς από πολύ μικρή παιδί. Που σημαίνει ότι είναι 100% ακίνδυνο και μπορεί να το παίρνει εφόρου ζωής κάποιος. Βέβαια. Αυτό είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να το πάρει κανείς εφόρου ζωής. Είναι μελετημένο και εγκεκριμένο για αυτή τη δουλειά. Πώς θα το πιούμε? Ένα κυβικό εκατοστό την ημέρα, ένα ml. Όπως βλέπετε μέσα στο σταγονόμετρο έχει μια γραμμούλα, το γεμίζουμε μέχρι εκεί και πίνουμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Στην περίπτωση που δεν βλέπουμε τη γραμμούλα, ρίχνουμε 6 σταγονίτσες σε λίγο νερό και το πίνουμε. Ωραία.
κάθε πρωί καλύτερα. Κάθε πρωί νηστική, γιατί έτσι απορροφάτε πιο γρήγορα. Όχι ότι αλλάζει κάτι, απλώς απορροφάτε πιο γρήγορα τότε. Ωραία. Υπάρχει κάποια προσφορά που έχετε να κάνετε στην εκπομπή μας? Ναι, αυτό μια και ήρθαμε και με τον Μιχάλη. Ναι. Εδώ. Όποιος παραγγείλει σήμερα στο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν φαίνεται στην οθόνη, στο 801-30-03-801. Το ένα μπουκάλι θα το πάρει 35 ευρώ, τα 2,65. Ναι. Και σε όποιον παρακύλει είτε ένα είτε δύο μπουκάλια, θα κάνουμε δώρο και μια κολόνια ειδική που έχουμε της εταιρείας μας, της σειράς Ιέλος με το γελορονικό ψηφίζεται. Την γνωρίζετε από παλιά. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ συνέχισε να προπονείς και θα κάνουμε και μια ειδική εκπομπή για αυτό που κάνεις τώρα, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, επειδή αγαπώ πολύ τα ζώα, να πούμε ότι κυκλοφορεί και για τα ζωάκια, Ναι, βέβαια, υπάρχει το Ιαλουρόν Πέρ, το οποίο είναι ειδικά κατασκευασμένο για τα ζώα. Πάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει ζωάκι. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το δώσω στον Νίκο που έχει. Ωραία, να το δώσω στον Νίκο παίρνω. Που έχει. Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ βέβαια. Πάρα ένα πολύ. Ένα ειδικό για το ζωά και κάνει θαύματα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα. Που σας είδα. Και πάλι. Γεια σου, Μιχάλη μου. Γεια σου, Μαρία. Ο Νίκο.